Μία πρώτη απορία λέγει τα εξής. Πολλοί λαογράφοι, λαογράφοι είναι εκείνοι οι οποίοι γράφουν τη λεγόμενη λαογραφία, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ανήκει στον χώρο του Πανεπιστημίου η λαογραφία, και συνεπώς βέβαια ένα σπουδαίο στοιχείο. Πολλοί λαογράφοι, όπως ο Νικόλαος Πολίτης, ήταν καθηγητής αυτός Πανεπιστημίου, υποστηρίζουν ότι τα φίδια που υπάρχουν στις στέγες ορισμένων σπιτιών ή ο λεγόμενος οίκουρος, όφης, οίκουρος, δηλαδή το φίδι που μένει σε ένα σπίτι, είναι η ψυχή ενός φωνευθέντος ανθρώπου ή ζώου που προστατεύει το σπίτι. Αν πάθει κάποιο κακό αυτό το φίδι, τότε κάποια συμφορά θα συμβεί στο σπίτι. Αυτή η γνώμη έχει αποδειχθεί μέσα από γεγονότα της λαϊκής παράδοσης. Ποια είναι η γνώμη σας, γέροντα, σχετικά με αυτό το θέμα? Μάλιστα. Βέβαια η λαογραφία ως επιστήμη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ομολογουμένως είναι πολύ ενδιαφέρουσα, και έχουν γραφεί πολλά πολλά βιβλία λαογραφικά. Υπάρχει όμως εδώ ένας κίνδυνος, τον οποίον θα ήθελα να σας επισημάνω, διότι γύρω στο 12ήμερο των Χριστουγέννων επί παραδείγματι, και όποτε άλλοτε, και του Πάσχα όπως επί παραδείγματι, του Λαζάρου κλπ, που βγάζουν στο ραδιόφωνο πολλά τέτοια λαογραφικά στοιχεία, εκείνα τα οποία λέγουν, ο τρόπος με τον οποίο τα λέγουν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος αναβιώσεως αυτών των λαογραφικών στοιχείων του λαού μας. Και δεν πρέπει ακόμη να ξεχνούμε ότι κάποτε εμείς σαν λαός υπήρξαμε ειδωλολάτρε. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό πάμπολα στοιχεία ειδωλολατρικά να είναι μέσα στο πετσί μας, να είναι μέσα στην παράδοσή μας, τα οποία στοιχεία με την πρόοδο του χρόνου υποτίθεται ότι τα αποβάλαμε ή οφείλαμε να τα αποβάλουμε. Έτσι, στην προσπάθειά μας να βρούμε τις ρίζες μας, όπως λέγεται, επαναφέρομαι στην γνώση μας αυτήν τις παραδόσεις μας με την μορφή της λαογραφίας. Και το να έχει κανείς μια γνώση δεν είναι κακό. Το να προσπαθούμε όμως να αναβιώσουμε την λαογραφία μας στην εποχή μας, αυτό είναι το κακό. Και είναι πάμπολα στοιχεία τα οποία βλέπετε στην εποχή μας, επειδή έχουν τουριστικών ενδιαφέρον, να τα αναβιώνουμε σε πόλεις και χωριά. Κάποτε λέει σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνη την πόλη, σε εκείνο το χωριό έγινε το τούτο ή εκείνο. Το ψάχνουμε, το βρίσκουμε, έλατε λοιπόν να το αναβιώσουμε, να το ξαναστήσουμε πάλι. Και όμως αυτά δεν είναι παρά ειδωλολατρικά πράγματα. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας αναφέρω. Γυρίζουμε, ιδίως του Λαζάρου, τα παιδάκια γυρίζουν, στολίζουν ένα καλαθάκι με λουλούδια και γυρίζουν και λένε κάποια σχετικά κάλαντα, Λάζαρε πού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα εκχριστιανισμένο στοιχείο της λαογραφίας μας, που παλιότερα ξέρετε τι ήτο. Εκείνος, μια συντροφιά νέων, για εκείνος που μπορούσε να κρατάει το καλάθι, ή ένας τέλος πάντων ορισμένος μέσα στη συντροφιά, στολισμένος με λουλούδια, όπου πήγαινε στο χωριό, στην πόλη, στους δρόμους, στα σπίτια, τον κατάβρεχαν. Αλλά τον κατάβρεχαν γιατί? Με τον τρόπο αυτόν, να το πω ομοιοπαθητικά, να προκαλέσουν βροχήν. Αυτό δε, ξέρετε, τι θα πει ομοιοπαθητικά.
Έχουμε και την ιατρική, την ομοιοπαθητική. Με το ίδιο να προκαλέσω κάτι το ίδιο. Ή να θεραπεύσω κάτι το ίδιο. Έτσι να πάρω ένα κουβά νερό και να το χύσω στο δρόμο, στο χωράφι, με τον τρόπο αυτόν να προκαλέσω την βροχή. Με αυτό είναι ειδωλολατρικό. Είναι αντιληπτόν. Έτσι, πολλά πράγματα ο χριστιανισμός που βρήκε στην λαογραφία μας τα εξεχριστιάνισε. Εμείς γυρεύοντας τώρα τις ρίζες μας προσπαθούμε να επαναφέρουμε αυτά τα πράγματα στην ειδωλολατρική τους μορφή. Αλλά τότε δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ξαναγυρίζουμε πάλι στην πρωτινή μας ειδωλολατρία. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο Δήρωμα, όταν ακούω τέτοιες εκπομπές που γίνονται τέτοιες μέρες, κυρίως στην περίοδο των Χριστουγέννων, με τους καλικατζάρους και άλλα πολλά και φοβερά και τρομερά, και λέω, κοίταξε, μα επιτέλους κάποτε θα μάθουμε ότι πρέπει όλα αυτά να τα αποβάλλουμε για να ζήσουμε σαν ένας χριστιανικός λαός. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα, ο ερωτών ή εκείνη που έρωτα, η κοπέλα, ότι με τον οικουρόν όφιν, δηλαδή αυτό το σπιτικό φίδι, ότι μπορεί να είναι η ψυχή ενός φωνευμένου, σκοτωμένου ανθρώπου ή ό,τι άλλο, και ότι αν αυτό πάθει κακό ή το σκοτώσουμε, είναι ο φύλακας άγγελος τρόπον τεινά του σπιτιού μας, και ότι πρέπει να το συντηρούμε και άλλα πολλά. Τι να απαντήσει τώρα κανείς? Ήδη απήντησα, αλλά ας αφήσουμε την Αγία Γραφή να απαντήσει πάνω σε κάτι τέτοια. Γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι κάτι τέτοια είναι μύθι γραϊδίων, γραώδης μύθι. Τι θα πει αυτό? Παραμύθια που λένε υγριές, γραώδης μύθι. Και γράφει λοιπόν για το κατάντημα που μπορούν να φτάσουν. Προφητεία είναι αυτό που λέει. Γράφει στην Δευτέρα του Επιστολή προς Τιμόθεον, 4 κεφάλαιο 4 στίχος, λέει: «Έστε γάρ καιρός, διότι θα έλθει καιρός, θα υπάρξει καιρός, ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται». Δεν θα ανέχονται πια οι άνθρωποι την υγιά διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσιν διδασκάλους, θα μαζέψουν οι διδασκάλους που θα τους λένε πράγματα που θα ταιριάσουν με τις δικές των επιθυμίες, κνηθόμενοι την ακοή, πράγματα που γαργαλούν, κνήθο θα πει γαργαλό, προκαλώ, γαργαλώ την ακοή, δηλαδή είναι ευχάριστα στην ακοή, και από μέν της αληθείας την ακοή αποστρέψουση. Θα πάρουν όμως οι άνθρωποι αυτοί, εννοείται οι χριστιανοί, γιατί θα υπάρξει καιρός, θα πάρουν τα αυτιά τους από το να ακούν καλό λόγο και θα τον γυρίσουν στους μύθους, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται, θα εκτραπούν πραγματικά εις τα παραμύθια. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό αμάρτημα, γιατί στην πραγματικότητα ξαναγυρίζουμε στην ειδωλολατρία ή στον παγανισμό, και είναι μία πρόκληση του Θεού. Είναι κάτι που οι Εβραίοι τα έπαιρναν αυτά όλα από τους γειτονικούς των λαούς και τα χρησιμοποιούσαν και προκαλούσαν τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και ο παλαιός Ισραήλ ετιμωρεί το ή παραδειγματικά, επειδή ξεσήκωνε από τους γύρω ειδωλολατρικούς λαούς τέτοια πράγματα και τα εισήγαγε μέσα στη ζωή του. Κάποτε ένας ο Ιούδας ο Μακαβαίος, μια μάχη που είχε κάνει, νίκησαν και τα λοιπά, σκοτώθηκαν κάποιοι στρατιώτες Εβραίοι και βρήκαν να τους στάψουν και τα λοιπά, βρήκε μέσα στα θυλάκια τους, μέσα στις τσέπες τους, να έχουν ή επάνω τους κρεμασμένα μικρά φυλακτά ειδωλικά, δηλαδή ειδωλολατρικά.
και στενοχωρήθηκε. Μα ο Θεός δεν μας προστατεύει? Θα βάλω το πέταλο να με προστατεύσει για να έρθω τώρα στα δικά μας? Θα βάλω το σκόρδο? Θα βάλω τον αστερισμό μου? Αυτά θα με προστατεύσουν? Τέτοια βρήκε ο Ιούδας ο Μακαβαίος και είχε πάρα πολύ λυπηθεί. Αυτά παιδιά, εκείνοι που ακούνε το Λόγο του Θεού, ας τα προσέξουν και τίποτε από τα ιδωλολατρικά στοιχεία που υπάρχουν να μην γυρίζει, να μην γυρίζουμε σε αυτά. Είπα στοιχεία, κάπου αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος και τα αποκαλεί αυτά, τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Είναι αυτό. Αν και η λέξη στοιχεία έχει ένα βαθύτερο χαρακτήρα, γιατί αναφέρεται και στον γνωστικισμό και τη φιλοσοφία που τον περιέβαλε. Αλλά εδώ ας σταματήσω αυτή την απορία. Είδατε ότι η λογογραφία καλή είναι, αλλά δεν είναι καλή. Πρέπει δηλαδή πάρα πολύ να προσέχουμε.